Χαίρετε. Ένα πολύ ενδιαφέρον vlog με τίτλο «Όπως δεν ήταν διατεθειμένος να φτιάξει το πρόβλημά του για να προσφέρει στη σχέση, έτσι δεν ήταν διατεθειμένος να προσφέρει και σε άλλους τομείς». Αγαπημένη Θέκλα, καλημέρα. Είναι πρωί που έστειλε η φίλη το mail. Κάνε καφέ και έλα να διαβάσεις το mail όπως κάνεις πάντα. Την ώρα που το διάβασα για πρώτη φορά έπινα καφέ, αλλά τώρα επειδή γυρίζω μαζικά vlogs, έχω ήδη πει πολλούς καφέδες, άρα είμαι ok. Αρχικά να σε ευχαριστήσω για τα υπέροχα βίντεο σου και τις αναλύσεις σου που προσφέρουν γνώση, παρέα και πολλές φορές ανακούφιση. Ευχαριστώ. Με αφορμή το σημερινό βίντεο, το email στάλθηκε στις 14 Δεκεμβρίου, άρα μιλάς για το vlog που είδες 14 Δεκεμβρίου 2019 το πρωί και τον πρόσφατο χωρισμό μου, είπα να σου γράψω κι εγώ. Είχα μια σχέση από απόσταση, 4 χρόνια. Εκείνος λίγο μετά τα 40, εγώ λίγο μετά τα 30, γνωριστήκαμε στη δουλειά σεζόν, αλλά από τότε δεν καταφέραμε να μείνουμε μαζί και πηγαίνω ερχόμαστε. Όχι πολύ συχνά, μπορεί και ανά 3 μήνες και κάποιες φορές ακόμη πιο ωραία. Όμως η επικοινωνία μας ήταν συχνή μέσα στη μέρα και πάντοτε τα βράδια περνούσαμε χρόνο μαζί μέσω Skype. Ταιριάζαμε αρκετά. Ήταν γλυκός, υποστηριχτικός και ήρεμος και προσγειωμένος χαρακτήρας. Αγαπηθήκαμε πολύ. Από την αρχή όμως, διέκρινα πως γενικά ήταν πολύ σφιχτός με τα χρήματα. Αλλά μου φαινόταν δικαιολογημένο. Λόγω των κακών οικονομικών που είχε, όπως έλεγε, παρόλο που δούλευε και έπαιρνε έναν καλό μισθό και ζούσε σε δικό του σπίτι. Ήθελε για παράδειγμα από την αρχή της σχέσης μας, όταν μια φορά στο τόσο ερχόταν στην πόλη μου, να μένουμε σε ένα διαμέρισμα που έχουν κάποιοι συγγενείς μου και δεν χρησιμοποιούν για να μην πληρώνουμε ξενοδοχεία. Δεν μένει μόνη της η φίλη, γι' αυτό μένει με τους γονείς της γι' αυτό. Κάποιες φορές ζητούσα και μας το παραχωρούσαν οι συγγενείς, παρόλο που ερχόμουν σε δύσκολη θέση, γιατί η οικογένεια μου είναι παλαιών αρχών, σύν ότι δεν το έβρισκα γενικώς σωστό. Ναι, δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα. Τι σημαίνει θα έρθω στην πόλη σου για να σε βρω και δεν θέλω να πληρώσω ξενοδοχεία και πες στους συγγενείς σου να μας παραχωρήσουν το σπίτι τους να μείνουμε. Αυτό δεν, καθόλου δεν μ' αρέσει εμένα. Τίποτα. Κατά τα άλλα, πλήρωνε το φαγητό όταν βγαίναμε και εγώ ανταπέδιδα κάνοντας το τραπέζι μια φορά από τις τόσες. Με τα δώρα ήταν φιδωλός. Με αποτέλεσμα πολλές φορές που ήθελα να του πάρω ένα δώρο να συγκρατούμε. Γιατί εκείνος πολύ πιθανό να μην είχε αντίστοιχα πάρει κάτι. Άρα δεν του έπαιρνε δώρο όχι για να τον τιμωρήσεις αλλά για να μην το φέρεις σε δύσκολη θέση. Μέσα σε αυτά τα χρόνια μου πήρε βέβαια ένα μεγάλο δώρο. Αυτό με πείραζε. Γιατί εγώ έχω στο μυαλό μου πως ένα δωράκι δεν έχει σημασία αν θα είναι κάτι πολύ φθηνό ή ακριβό. Αλλά συμβολίζει νιάξιμο, αγάπη και σκέψη για τον άλλο. Άρα εκείνος δεν νοιαζόταν. Μήπως νοιαζόταν περισσότερο για να διαφυλάτει τα χρήματά του. Μήπως νοιαζόταν περισσότερο για να μαζέψει τα χρήματα που θα έκανε πολλά μικρά δωράκια να κάνει ένα μεγάλο για να σου φανεί σε ένα πολύ σπουδαίο. Πόσο νοιαζόταν για σένα, εσύ το ένιωθες. Είχαμε όμως πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα από αυτό. Τα δύο τελευταία χρόνια δεν μπορούσε καθόλου να αποδώσει στον ερωτικό τομέα. Εκείνος το απέδιδε στην κούραση και τις πολλές ώρες εργασίας και δυστυχώς, ενώ τον τελευταίο χρόνο τον πίεζα καθημερινώς να πάει στο γιατρό, εκείνος το ανέβαλε βρίσκοντας χαζές δικαιολογίες. Μήπως ήταν και ακριβό να πάει στο γιατρό. Παρόλα αυτά, το λέω ειρωνικά αυτό το πράγμα, σκεφτόταν και τα χρήματα για να πάει στο γιατρό. Παρόλα αυτά, εδώ και 1,5 χρόνο έλεγε πως μόλις μπορέσει θα μετακομίσει στην πόλη μου να βρει δουλειά μόνιμα εδώ. Πως με αγαπάει πολύ και θέλει να κάνουμε οικογένεια. Έλεγε. Δεν έκανε κάτι. Έλεγε. Μου πέρασε από το μυαλό μήπως υπήρχε και άλλη γυναίκα. Αλλά με την τόσο απαιτητική εργασία του ήταν πρακτικά αδύνατο. Ήταν εμφανές ότι είχε ο ίδιος πρόβλημα. Σεξουαλικό. Αυτό ήταν και η αιτία του χωρισμού μας. Όμως η αφορμή ήταν άλλη και εκείνη που προβληματίζομαι. Μήπως ήμουν άδικη απέναντί του. Μήπως βλέπω τα πράγματα με λάθος κριτήριο. Να σας εξηγήσω τι ακριβώς εννοώ. Πριν λίγες μέρες πήρε άδεια και ήρθε να με δει 4 μέρες. Μου ζήτησε πάλι να μείνουμε στο σπίτι των συγγενών μου, αλλά δεν γινόταν. Είχαν κάποιους φιλοξενούμενους. Βρήκε όμως λύση να πάμε στο σπίτι ενός φίλου του, που όσο εκείνος ήμασταν στο σπίτι του, πήγε να μείνει με την κοπέλα του. Ευκαιρία είπε να μην ξοδέψουμε και να πάρουμε πολλά δωράκια. Τσιγκούνης.
Το δέχτηκα παρόλο που δεν ήθελα και το ήξερε, γιατί αυτό το σπίτι αυτού του φίλου του είναι βρώμικο και κάπως παρατημένο. Για παράδειγμα, δεν είχε καπάκι στο κάθισμα της τουαλέτας και άλλα τέτοια θέματα που δυσκολεύουν την καθημερινότητα και συγχαινόμουν. Πήρα όμως τις χλωρίνες, πήρα σεντόνια, πάπλωμα, την μπρίκα μου, χαχαχά και πήγαμε. Θέκλαν που θέλαν ο συγκεκριμένος. Τι σημαίνει δεν θα πάω στο ξενοδοχείο για να μην ξοδέψουμε και να έχουμε πολλά δωράκια, αλλά πάω να σε πάρω σε ένα σπίτι που δεν ξέρω τι ήταν φοιτητικό, δεν ξέρω τι, ένα σπίτι που δεν έκανε για να μείνει μια κοπέλα. Θα του έλεγα όχι, παιδί μου. Πήγαινε εσύ, μείνε εκεί και να βγαίνουμε μόνο έξω. Δεν θα έρθω εγώ να μείνω εκεί. Όπως πάντα, γλυκός, τρυφερός, αλλά χωρίς ερωτική επαφή. Προσπάθειες γινόντουσαν, αλλά μάταια. Μου μαγείρεψε, με πρόσεξε, πλήρωνε τα τραπέζια που ήταν μπόλικα. Ήρθε όμως πάλι με άδεια χέρια και τα χρήματα που δεν ήθελε να δώσει σε ξενοδοχείο για να είμαστε μαζί, άνετα τα έδωσε σε ψώνια για τον εαυτό του, ρούχα, gadgets, άλλο δώρο για τη μάνα του, άλλο δώρο για την αδερφή του, σύνολο γύρω στα 500 ευρώ παρακαλώ. Εμένα πάλι που είχα και τη γιορτή μου και ήταν και γιορτές σε λίγες μέρες, μου πήρε τι? Ένα τίποτα με μπόλικο καθόλου, όπως λέγαμε όταν ήμασταν μικροί. Ενώ ήθελα να ανταλλάξουμε δώρα για τα Χριστούγεννα, αλλά αφού εκείνος δεν το σκέφτηκε, δεν του πήρα κι εγώ τίποτα. Ένιωσα πως με είχε δεδομένη, πως με είχε τελευταία από όλους και κάτι άλλο περίεργο. Πως όπως δεν ήταν διατεθειμένος να φτιάξει το πρόβλημα του στο σεξ για να δώσει σε μένα και στη σχέση μας, έτσι δεν ήταν διατεθειμένος να δώσει και, και στους άλλους τομείς. Σαν να υπήρχε κάποια σύνδεση. Κάνω λάθος άραγε? Ακόμα και όταν πλήρωνε για το φαγητό, νιώθω ότι το έκανε γιατί εκείνος έπρεπε και ήθελε να φάει, και αφού ήμουν και εγώ εκεί παρεμπιπτόντος, πλήρωνε και τα δικά μου. Όσα δηλαδή ήταν διατεθειμένος να δώσει στη σχέση, ξεκινούσαν από τη σκέψη των δικών του θέλω και μόνο. Θεωρώ πως αυτά όλα τα έκανε υποσυνείδητα χωρίς να το καταλαβαίνει. Του είπα λοιπόν και εγώ ότι νιώθω πως με θεωρεί δεδομένη και πως είναι παρτάκιας. Του τα είπα έχοντας πάρει την απόφαση να χωρίσουμε, αλλιώς δεν θα μιλούσα τόσο σκληρά. Παρεξηγήθηκε και μου εξήγησε ότι δεν καταλαβαίνει πως είναι παρτάκιας, αφού όλη μέρα είναι όλο αγκαλιές και φιλιά και μου κρατάει το χέρι. Ήθελα να του πω πως αυτά είναι τζάμπα και αν ήταν να πληρώσει θα τα έκοβε και αυτά, αλλά συγκρατήθηκα. Είπε επίσης ότι είμαι αχάριστη. Βέβαια είσαι αχάριστη, ο άνθρωπος σου έχει πληρώσει τόσα φαγητά, είσαι αχάριστη. Αναγνώρισε πως έχω δίκιο στο θέμα για το σεξ, αλλά μήπως και εγώ να κοιτάξω αν κάνω κάτι λάθος. Ότι δεν είμαι καλή δηλαδή και ότι έχω πάρει κιλά και μπορεί και αυτό να του δημιουργούσε θέμα υποσυνείδητα. Να τονίσω εδώ ότι πολλές φορές το ρώτησα αν κάνω κάτι λάθος και ήμουν διατεθειμένη να προσπαθήσουμε ακόμη και με τη θεραπεία σας ζευγάρι. Η αλήθεια είναι ότι μέσα στα 4 χρόνια πήρα 10 κιλά και πέρασα κατάθλιψη. Γιατί όμως πέρασες κατάθλιψη άραγε? Έπαιξε ρόλο και η σχεσούλα σου? Πήρα όμως αγωγή, έκανα ψυχοθεραπεία και γενικά προσπαθούσα στον νοητικό τομέα. Μήπως από την αγωγή και από την κατάθλιψη έβαλες πήρες τα κιλά? Από την κατάθλιψη μάλλον. Πριν τα κιλά όμως, που ήμουν πολύ πιο προσεγμένη λόγω δουλειάς και ίσως πιο ευδιάθετη, πάλι είχε πρόβλημα. Απλώς αυτό με τον καιρό διωγγώθηκε και έφτασε στο μη περαιτέρω. Θύμωσα πολύ, στενοχωρήθηκα που κατηγόρησε εμένα για ένα πρόβλημα κυρίως δικό του. Όχι, είναι κυρίως δικό του, είναι εντελώς δικό του, όχι κυρίως δικό του, εντελώς δικό του. Εκεί μπήκε και η τελεία στη σχέση μας. Εκείνο το αχάριστη που είπε όμως, με κάνει να ρωτιέμαι μήπως αυτό με τα δώρα το έχω μάθει από το σπίτι μου και δεν είναι δεδομένο ότι είναι έτσι τα πράγματα. Μήπως υπερέβαλα πάνω σε αυτό, μήπως τον αδίκησα. Σκέφτομαι μήπως επειδή έχω μια τοξική μητέρα βαμπύρ, βαμπύρ ενέργειας φαντάζομαι εννοείς, που όσα και να τις δώσεις ποτέ δεν είναι αρκετά, μήπως αντιγράφω συμπεριφορές, ελπίζω πως όχι. Πώς πρέπει να διαχειριζόμαστε τέτοια θέματα μέσα στις σχέσεις και τι πρέπει να περιμένουμε από τον σύντροφό μας? Και στην τελική είχα άδικο? Δίκιο είχες. Σε ευχαριστώ πολύ, Θέκλα. Ελπίζω να μην σε κούρασα. Ανυπομονώ για το vlog. Εύχομαι να έχεις καλές γιορτές, υγεία, χαρά, τύχη και όρεξη να μας βοηθάς με τις αναλύσεις σου. Έτσι, 7 μήνες μετά, διαβάσα το email σου. Δεν το διάβασα χωρίς καφέ. Μετά που πέρασαν οι γιορτές των Χριστουγέννων, ήταν όπως ήταν, πέρασαν. Έμαθες και τα δικά μας τα νέα πρόσφατα, όπως και να έχει. Λοιπόν, γενικά δεν έχεις άδικο. Όλα όσα περιγράφεις για τον πρώην σου, για τη στάση του απέναντί σου, κυρίως το γεγονός ότι σου ζητούσε να ζητάς από τους συγγενείς σου το σπίτι τους για να πάτε να μένετε όταν ερχόταν να σε επισκεφτεί. Αυτό μου, όπως είπα και την ώρα που το διάβαζα στο mail μου, έκανε
αρνητικότατη εντύπωση. Αρνητικότατη εντύπωση αυτό το πράγμα. Φαντάζομαι όταν πήγαινε εσύ εκεί, έμενε στο σπίτι του, αλλά τι να πω. Δεν μου άρεσε αυτό το πράγμα. Και λες ότι έχει δικό του σπίτι και καλή δουλειά και έλεγε ότι είχε οικονομικά θέματα. Δεν ξέρω, ο άνθρωπος μπορεί να είχε, όμως πολλές φορές άνθρωποι που είναι τσιγκούνιδες επικαλούνται ότι έχουν οικονομικά θέματα, χωρίς την πραγματικότητα να έχουν οικονομικά θέματα, επειδή δεν θέλουν να ξοδεύουν χρήματα που τα θεωρούν αχρίαστα. Άρα, εφόσον αυτός ο τύπος θεωρούσε αχρίαστο το να ξοδέψει χρήματα για να μείνεται κάπου αξιοπρεπώς όταν ερχόταν να σε δει, αυτό σημαίνει ότι δεν θεωρούσε τόσο σημαντική τη σχέση σας. Και το πιο σημαντικό απ' όλα, το γεγονός ότι θεωρούσε αχρίαστο και δεν το έκανε, δεν το έπραξε, να πάει να διερευνήσει το πρόβλημα του, το σεξουαλικό, και μπήκε και στη διαδικασία να σε φταίξει εσένα για το θέμα του και να σου πει ότι έβαλες κιλά και μήπως επειδή έβαλες κιλά υποσυνείδητα τον επηρέαζε, εδώ έμαθε και το υποσυνείδητα να σου το πει δηλαδή. Είναι κακό αυτό το πράγμα. Και σου ξαναλέω, ψάξου το να πας να κάνεις ψυχοθεραπεία, γιατί όταν χωρίζουμε είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να κάνουμε ψυχοθεραπεία. Να πας να κάνεις ψυχοθεραπεία και να δεις μην τυχόν και αυτή η σχέση, ή αυτή η σχέση μόνο, δεν ξέρω, λέω και ίσως μόνο αυτή, συνέβαλε στο να πάθεις κατάθλιψη. Γιατί όταν είμαστε σε καταστάσεις που δεν είμαστε ευτυχείς και καταπιεζόμεθα, το σώμα μας και ο ψυχοσωματικός μας οργανισμός μπορεί να βγάλει διάφορα, όπως επίσης και κατάθλιψη. Ήταν πολύ σκληρό αυτό που σου είπε. Βέβαια, του είπες και εσύ σκληρή κουβέντα προκειμένου να χωρίσετε. Σε είπε και αχάριστη. Φαντάζομαι ότι σε είπε αχάριστη επειδή πλήρωνε για σένα φαγητά και τέτοια, και αυτός ίσως να τα έχει καταγραμμένα όλα όσα έχει πληρώσει για σένα. Εγώ νομίζω ότι αν είχε μια διαφορετική άποψη για την οικονομική διαχείριση μέσα σε μια σχέση, εφόσον ο ίδιος λες ότι το βλέπε και πολύ σοβαρά και γράφεις κιόλας ότι αγαπηθήκατε πάρα πολύ και θα πηγαίνετε για γάμο, θα πρέπει να κάνει μια ανοιχτή κουβέντα και να σου πει: κοίταξε, είμαστε ζευγάρι, είμαστε τόσα χρόνια μαζί, θέλω όταν πηγαίνουμε για φαγητό να πληρώνω από μισά. Ή όταν θα έρθω να σε δω και να μείνουμε σε ξενοδοχείο να πληρώνω από μισά, αν μπορούσες και εσύ να τα πληρώσεις αυτά τα χρήματα. Θα ήταν καλύτερο να κάνει μια ανοιχτή κουβέντα μαζί σου παρά να μην σου πει τίποτα και μετά να σε πει αχάριστη. Τώρα για τα δώρα. Δεν ξέρω. Ο κάθε άνθρωπος έχει τη δική του προσέγγιση όσον αφορά στα δώρα. Δεν είναι απαραίτητο ότι κάποιος που δεν κάνει δώρα είναι τσιγκούνης. Αυτό δεν είναι απαραίτητο. Με την έννοια ότι μπορεί κάποιοι άνθρωποι να μην έχουν μάθει στα δώρα. Εγώ είμαι ένας από αυτούς τους ανθρώπους. Με έχει μεγαλώσει μια μητέρα η οποία η μάνα μου δεν δέχεται εύκολα δώρα. Ούτε κάνει εύκολα δώρα. Κάνει πολλά καλά, δηλαδή. Μπορεί να κάνει ένα τεράστιο δώρο. Είδατε τώρα με το αυτοκίνητο της Κυριακής τι έκανε. Πήρε ολόκληρο αυτοκίνητο στην κόρη μου. Ενώ μπορεί να κάνει ένα πολύ μεγάλο δώρο. Αλλά δεν το θεωρεί σημαντικό να κάνει μικρά δωράκια. Και δεν είναι τσιγκουνέ η μάνα μου σε καμία περίπτωση. Δεν το έχει αυτό με τα δώρα. Θυμάμαι όταν ήμασταν μικροί, περιμέναμε οπωσδήποτε να πάρουμε δώρα στα γενέθλιά μας, την πρωτοχρονιά. Και περιμέναμε να πάρουμε δώρα αυτές τις φορές και από τους νονούς μας και ξέρω εγώ. Δίναμε σημασία στα δώρα, αλλά η αλήθεια είναι ότι και εγώ τώρα μεγαλώνοντας έχω φτάσει σε ένα σημείο που δεν μπαίνω στη διαδικασία να ξοδέψω όχι χρήμα, χρόνο και ενέργεια για να πάρω υλικά δώρα και προτιμώ να προσφέρω πνευματικά δώρα στους ανθρώπους που αγαπώ. Μπορεί και εγώ να κάνω λάθος, δεν ξέρω. Έχω κάνει πάρα πολύ προσπάθεια να μάθω να δέχομαι ευχάριστα τα δώρα, να δέχομαι με χάρη τα δώρα που μου γίνονται, όπως αυτό το σκουλαρίκι και μου κάνει δώρο οι κοπέλες από τις Χρυσαλίδες, να τα δέχομαι με δώρο και να λέω και ευχαριστώ. Όμως δεν θα σκεφτώ πώς, άμα με καλέσει μια φίλη μου από σπίτι της για παράδειγμα, θα σκεφτώ τι δώρο να της πάρω. Θα σκεφτώ ανεξαρτήτως με την πρόσκληση ή οτιδήποτε, πώς μπορώ να δείξω αγάπη και να είμαι χρήσιμη στη φίλη μου. Και πολλές φορές μπορεί να ξεχνάω και γενέθλια, να ξεχνάω και γιορτές και να ξεχνάω να κάνω δώρα χωρίς να είναι θέμα τσιγκουνιού. Πραγματικά το ξέρω σίγουρα από τον εαυτό μου. Δεν είναι θέμα ότι είμαι τσιγκούνα. Είμαι το αντίθετο της τσιγκούνας, θα έλεγα. Νομίζω είναι θέμα ότι δεν έχω χρόνο και ενέργεια. Όμως καταλαβαίνεις αν ο άλλος άνθρωπος που έχει ερωτική σχέση μαζί σου νοιάζεται για σένα και θέλει να κάνει ό,τι δυνατόν καλύτερο μπορεί για σένα. Και το κομμάτι στο οποίο εγώ θα κολλήσω είναι το κομμάτι της σεξουαλικής σου δυσλειτουργίας, την οποία δεν φρόντισε. Να πω ότι είναι αυτό μια τεράστια απόδειξη
του πόσο λίγο επένδυσε στη σχέση σας και οικονομικά και συναισθηματικά. Λένε ότι οι άνθρωποι που είναι τσιγκούνιδες στα λεφτά είναι και στα αισθήματα. Ξέρω κατά πόσο ισχύει αυτό. Ναι, μάλλον ισχύει. Δηλαδή, ο τσιγκούνης είναι κάποιος ο οποίος θέλει τα χρήματα του δικά του και δεν τα μοιράζεται και θέλει να κρατάει τα χρήματά του για να κρατάει δύναμη. Και έτσι, ίσως και σε μια σχέση, να κρατάει συναισθήματα πίσω, να μην κάνει κινήσεις μεγάλες για να νιώθει ότι έχει τη δύναμη και τον έλεγχο. Δεν ξέρω, κόρη μου. Αυτό με τη μάνα σου μπορείς να το ψάξεις μέσω της ψυχοθεραπείας. Αν όντως έχεις επηρεαστεί από τη μαμά σου και πώς έχεις επηρεαστεί. Μπορεί να μην έχεις επηρεαστεί με τον τρόπο του να θέλει ζώρα όπως θέλει η μαμά σου. Μπορεί να έχεις επηρεαστεί με άλλους τρόπους. Που σίγουρα αν η μάνα μας έχει διάφορα ψυχολογικά, επηρεαζόμεθα όλοι μας. Λοιπόν, είμαι σίγουρη ότι ακούγοντας αυτό το mail και 7 μήνες μετά θα μου πεις ότι είσαι πιο σίγουρη για την επιλογή που έχεις κάνει. Εσύ έχεις κάνει την επιλογή να το χωρίσεις. Αυτός όμως έχει κάνει τα πράγματα που σε έφεραν στο να πάρεις αυτή την επιλογή ή δεν έχει κάνει τα πράγματα ώστε να φτάσεις σε αυτή την επιλογή. Θα σου πω το εξής, και δώρα να σου έκανε και να μην ήταν αμελήσως προς τα δώρα και τα δωράκια, το γεγονός ότι δεν φρόντισε το κομμάτι αυτό το πολύ βασικό σε μια σχέση της σεξουαλικής δυσλειτουργίας, αυτό από μόνο του δείχνει έναν άνθρωπο που δεν σου κάνει καλό. Και επίσης το γεγονός ότι ενώ ήσουν μέσα σε αυτή τη σχέση έπαθες κατάθλιψη. Και το γεγονός ότι παρόλο που έπαθες κατάθλιψη ήρθε να σου χτυπήσει ότι έβαλες βάρος και ίσως είναι από το βάρος. Σου το λέω με πάσα βεβαιότητα, ότι αν έναν άνδρα τον ενοχλεί που η γυναίκα το έχει βάλει κιλά, που η σύντροφος το έχει βάλει κιλά, θα της το πει, δεν θα το κρατήσει από μέσα του και θα πει, δε, και θα το φέρει μετά ως δικαιολογία και ως κάτι που θα το ρίξει ότι εσύ φταίς που δεν πάμε καλά σεξουαλικά επειδή έχεις βάλει κιλά. Επίσης, το να σε ενοχλεί ότι ο σύντροφος σου ή η σύντροφος σου έχει βάλει κιλά και να το θεωρείς αντιαισθητικό, το να βάλει σύντροφο σου 10 κιλά μέσα σε 4 χρόνια μετά που έχει περάσει και από κατάθλιψη και θεραπεία κατάθλιψης, κατά τη γνώμη μου το λιγότερο ανέσθητο. Δηλαδή έναν άνθρωπο όταν τον αγαπάμε, τον δεχόμαστε και με τα λιγότερα κιλά και με τα περισσότερα κιλά. Δεν λες τώρα ότι έχεις βάλει 50 κιλά και ήσουν 50 και γίνεις 100 ή ήσουν 60 και γίνεις 110. Έβαλες 10 κιλά, το οποίο είναι κάτι που συμβαίνει πολύ συχνά σε κοπέλες στην ηλικία σου οι οποίες έχουν διαγνωστεί με κατάθλιψη. Δεν είναι κάτι παράδοξο. Και τα 10 κιλά δεν είναι πολύ. Δηλαδή, αν δεν έχεις πάει πάνω ένα νούμερο, δεν ήσουν ένα παιδί μου σαν την κόρη μου και έγινε σαν εμένα, που έχω με την κόρη μου 35 κιλά διαφορά, που είμαι εγώ περισσότερο. Κατάλαβες τι εννοώ. Αυτά. Συζητάτε πράγματα μέσα στη σχέση σας. Συζητάτε τα νωρίς. Αυτό με τα δώρα έπρεπε να το συζητήσεις πιο νωρίς. Αυτό με το που να μένετε και που σου έλεγε να σας παραχωρούν οι συγγενείς σου το σπίτι τους, έπρεπε να το συζητήσεις πιο νωρίς, να λέτε όχι, δεν μ' αρέσει αυτό, με ενοχλεί αυτό, για να κερδίζετε χρόνο στη ζωή σας. Γιατί κάποιος ο οποίος κάνει κάτι λανθασμένα χωρίς να το αντιλαμβάνεται και χωρίς κακή πρόθεση, άμα του μιλήσεις όμορφα και το εξηγήσεις, θα το διορθώσει. Αν παραβλέπει να κάνει κάτι ή κάνει κάτι γιατί έτσι είναι ο χαρακτήρας του και του το πεις γρήγορα, θα αντιδράσει αρνητικά και θα τελειώσει η σχέση και θα γλιτώσεις από χρόνο χαμένο, γιατί είναι χρόνος χαμένος ένας χρόνος που είσαι εσύ στη μια άκρη της Ελλάδος και αυτό στην άλλη και πηγαίνω έρχεστε και μιλάτε όλη μέρα από τα τηλέφωνα και μιλάτε στο Skype τα τηλέφωνα, φαντάζομαι μπορεί να έχει και ή τα μηνύματα να έχει δωρεάν μηνύματα, το Skype σίγουρα θα έχει Wi-Fi που να είναι όσο και να ξοδέψαν το ίδιο, αξόδευτα. Προσέξτε τους εαυτούς σας, αγαπήστε τους εαυτούς σας, θεωρήστε τους εαυτούς σας πολύτιμους και μην τους πουλάτε φτηνά. Όχι για τα δώρα, ξαναλέω, για την αγάπη και για την σύνδεση και για την, τι να πω, το να δίνεται ο άλλος ολοκληρωτικά σε μια σχέση. Αν ο άλλος δεν δίνεται ολοκληρωτικά σε μια σχέση, είτε άνδρας είναι είτε γυναίκα, δεν θα μπορέσετε να ευτυχίσετε μέσα σε αυτή τη σχέση. Πρέπει και οι δυο να δοθούν πλήρως και, και στο πλήρες δόσιμο είναι και η πλήρης αποκάλυψη των πραγμάτων που μας ενοχλούν, που μας απασχολούν, το να τονίσουμε ότι αυτό που έχεις κάνει δεν μου άρεσε, με έκανα νιώσω άβολα, να κάτσετε το συζητήσετε και όπως είπες κιόλας, γιατί να μην πάνε δύο άνθρωποι σοβαροί που έχουν μια σχέση που θέλουν να την πάρουν παρακάτω, να μην πάνε σε ένα ψυχολόγο και από τον καιρό που έχουν σχέση. Εμένα μου έχει τύχει στο παρελθόν να δουλέψω με ζευγάρια
στην περίοδο που είχαν απλή ερωτική σχέση, δεν ήταν αραβωνιασμένοι, δεν ήταν μαντρεμένοι, και να πάει πάρα πολύ θετικά αυτό το πράγμα και να τους βοηθήσει στη ζωή τους. Αυτές είναι οι σκέψεις μου. Σας χαιρετώ. Φιλιά.